μου όταν με κοιτάς και αρχίζεις να χορεύεις. Τρελαίνομαι όταν μου γελάς όσο κι αν με παιδεύεις. Τρελαίνομαι όταν φτιάχνεσαι και το κορμί λυκνίζεις. Τρελαίνομαι όταν με φιλάς κι όταν με καταδίνεις. Αγάπη μου γλυκέ τόπε το τραγούδι τόπε. Δεν ξέρω, και τρεις ακούσαμε. Επίσης, ρε Ζωζέφ, δηλαδή θέλεις να τελειώσει. Τι σκέπασες, ρε Ζωζέφ, δεν θα μας σκεπάσει κανείς τώρα μετά. Παιδάκι μου, άκουμε. Αν εσύ θέλεις να πάρεις σύνταξη, πάρε. Εμένα δεν έχει τελειώσει η καριέρα μου, Ζωζέφ. Δεν θα πέσεις πάνω στις δικές μου τις πλάτες και στη δική μου την καριέρα, Ζωζέφ. Εμείς τι φταίμε, οι υπόλοιποι. Τι αδεροστομίες των τραγουδιών που αποφασίζεις να βάζεις. Να γυρίσει ο Γιάννης πίσω. Ζητάω συγγνώμη από τον Γιάννη χθες που μίλησε άσχημα. Παράξενο. Ο Γιάννης να μην κρατάει μούτρα, είναι ο καλύτερος. Είναι ο καλύτερος. Γύρισε ο Ζωζέφ τώρα εδώ πέρα να μας τελειώσει πριν την ώρα μας. Και όχι έτσι όπως το. Έξαλλη πρωταγωνίστρια. Γέλασε το χιλάκι σου, πώς και μούτρα είχες μέχρι πριν από λίγο. Μούτρα δεν έχω. Μια χαρά είμαι. Ναι. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Όλα καλά. Μια χαρά. Πω, πολύ καλά είναι. Καθόλου μούτρα δεν έχει ο Σεφ. Τι έγινε, γιατί ενοχλήθηκες. Δεν ενοχλήθηκα, όλα καλά. Τι έχεις τίποτα. Κάποιος το μάθει να σε κάνει παρέα. Δεν σε καλάνε πια. Ο καθένας έχει τους φίλους του. Ναι, όταν σε παίρνουμε 10 τηλέφωνα. Εμείς είχαμε φίλο, αλλά όταν δεν έρχεσαι ποτέ, λέμε εντάξει, δεν μας θέλει. Εγώ τον πήρα προχθές να πάω να δούμε μπάλα. Δεν το πιάσε ποτέ. Με πήρε την άλλη μέρα το πρωί. Σε πήρα πίσω. Με πήρε την άλλη μέρα το πρωί. Την άλλη μέρα το πρωί με πήρε. Και τι σου είπα, πες εδώ, εδώ. Α, δεν το είδα, τώρα το είδα, λέει. Έκανα μπάνιο, συγγνώμη. Δηλαδή, πού σου ρωτάω, δεν έκανε μπάνιο, Μανώλη, τι δηλαδή, στο μπάνιο, εσείς κάνετε μπάνιο, τρίμεστε και είστε έτσι. Δεν κατάλαβα. Τελείωσε στο μπάνιο. Το τελείωσε στο μπάνιο. Δεν ασχολούμαι με το κινητό. Δεν ξέρω τι έκανε. Το μπάνιο τι έκανε, δηλαδή. Πήγε και κοιμήθηκε και δεν ξανακοίταξε. Όχι, αλλά δεν πιάνω το κινητό. Τι έκανε με το μπάνιο. Βλέπω τηλεόραση, μιλάω με τα παιδιά μου. Ωραία. Και κάποια στιγμή αποφασίζει να πα να κοιμηθεί. Δεν θα βάλει ένα ξυπνητήρι να σηκωθεί, θα πα στην εργασία σου. Ξυπνά από μόνο σου. Ποιο ξυπνάει το. Μόνο μου. Μανώλη, σε ποιο. Ωραία. Και τι ώρα σε πήρε την άλλη μέρα τηλέφωνο. Ποτέ δεν βάζω ξυπνητήρι. Ποτέ. 9. 9 η ώρα. Τι ώρα πα στην εργασία σου. 9. Α, ναι. Και το πρώτο που σκέφτηκε ήταν να πάρει το μάνο με το που έφτασε στη δουλειά. Αφού είδα το τηλέφωνο, ναι. Α, δηλαδή πάρω... από την προηγούμενη που έκανε μπάνιο, είδε την επόμενη στι 9 το τηλέφωνο. Ναι. Δεν έχει τι να πει. Δεν έχει τι να πει. Και εμένα που σου έστειλα μήνυμα εκείνη το βράδυ, γιατί μου απάντησε. Εδώ, βάλτε το τηλέφωνο. Ναι, βεβαίω. Να, τώρα, ορίστε. Πού είναι το τηλέφωνο, Μαρία. Έλα, θα με αφήσει. Λέει τώρα, άσε τώρα. Τι. Έλα, βάλτε το εδώ. Άσε τώρα τα. Εμένα, βρήκε. Θέλω να πω ότι μα έχει φανταστική κυπριακή πίτα που μέσα έχει τηγανιά κοτόπουλου. Μερακλίδικο, φανταστικό σνακ που μπορεί να είναι και κυρίως, που μπορεί να είναι ότι, για όλες τις ώρες. Να πούμε ότι η Πίνδος, ο μεγαλύτερος αγροτικός συνεταιρισμός της Ελλάδας, δεν σταματά να εξελίσσεται. Και σήμερα μας εστίνει την μαριναρισμένη τηγανιά κοτόπουλου, που είναι ό,τι καλύτερο για τις καλοκαιρινές μας παρέες. Η τηγανιά φτιάχνεται από κομμάτια τρυφερού φιλέ του μπούτι κοτόπουλου Πίνδος, τα οποία μαρινάρονται με βότανα και μπαχαρικά της Ηπείρου, γνωστά για τις ευεργετικές τους ιδιότητες. Μέσα σε λίγα λεπτά στο φούρνο ή στο τηγάνι έχουμε μια πολύ εύκολη και θρεπτική επιλογή, με απίθανη γεύση για τα γεύματά μας, πάντα με την εγγύηση ποιότητας και ασφάλειας της Πίνδος. Λοιπόν, έλα πες τώρα ότι είναι. Κοτοπουλάκι το λατρεύω. Μη μου πειράζετε, λέει, τον μπούχλι. Μεγάλη υπομονή του. Άλλο πάλι και αυτό. Όχι. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να πω τέτοια. Και γεια σας από τη Μαριάννα. Αυτή με την υπομονή ήταν η Ελένη. Εγώ δεν λέω τίποτα. Όχι, ούτε εγώ. Εγώ μεταφέρω τα μηνύματα. Μιλάνε. Πώς έχει καταφέρει και έχει τόσο φαν. Δεν το ξέρω. Δηλαδή... Όχι, η αλήθεια δεν κρύβεται. Και να ξέρεις, εκεί πέρα που σε κάλεσα να δούμε το ποδόσφαιρο, η πρώτη κουβέντα ήταν. Μη μου πειράζετε τον μπούχλι. Ναι, και εμένα μου το λένε αυτό συνέχεια. Τι μου είπε, εμείς πειράζουμε τον μπούχλι. Δηλαδή... Να βγουν μερικά πλάνα από τα backstage. Πάμε. Μανώλη, τι θα κάνουμε. Τηγανιά. Λοιπόν, θα κάνω μια. Είναι μαριναρισμένη ή έτοιμη τώρα αυτή η τηγανιά. Δεν θα, τηγανιά. Δεν θα κάνω τίποτα. Δεν είναι τηγανιά. Κάτσε περίμενε, γιατί πάμε τηγανιά, αλλά μπορώ να το βάλω και στο φούρνο, έτσι. Ναι, ωραία. Το λέμε τηγανιά, αλλά μπορεί να μπει στο φούρνο. Ναι. Οπότε θα το κάνω για πιο γρήγορα για να το προλάβει να το δει ο κόσμος. Οι φίλοι μου που με υποστηρίζουν. Ένα δίκιο το έχεις τώρα, τι να πω. Λοιπόν, και τώρα που έχει γιούρο, ναι. Είναι μια πολύ εύκολη όντως κατάσταση και στο με φούρνο,
πρέπει να είναι ακόμα πιο. Ό,τι θέλω να κάνουμε. Ό,τι θέλω, ό,τι μας αρέσει. Εγώ να το κάνω. Βλέπεις μπάλα. Τι. Βλέπεις μπάλα. Μετά τον Ολυμπιακό, έτσι που πήγε ο Ολυμπιακός, μπάλα, γιούρο. Μπας και χάρη το φυλάκι του. Τι πράγμα. Τι. Μιλάς με ένα που έχει πάρει ευρωπαϊκό. Δύο. Δύο ευρωπαϊκά. Όπου θα αρχίσουμε πάλι τα ποδοσφαιρικά, δεν αντέχω. Στο ποδόσφαιρο. Τα πασχετικά και τα ποδοσφαιρικά και όλα. Champions League νέων. Κάτι. Γιατί δεν μπορεί να πει. Γιατί φώτιασε εσύ μόνο σου. Δεν μπορεί να μα μιλήσει τώρα αλήθεια. Να όλοι θα μαγειρέψουμε. Λοιπόν, όπω βλέπει, έκαψα το τηγάνι. Τέλεια. Και δεν βάζει τίποτα, ούτε αλάτια, ούτε πιπέρια, ούτε τίποτα. Μόνο λίγο λαδάκι. Μόνο λίγο λαδάκι. Επειδή ακριβώ είναι από μπουκάλι. Τόσο εύκολο, ρε φίλε. Πρέπει να είναι και πιο μαλακή, από ότι. Αν ήταν από είναι πιο ζουμερό, πιο πάντα. Ζουμερό. Το μπουκάλι είναι πάντα πιο ζουμερό. Ο καθένα έχει τα. Τι αρέσει το καθένα. Εγώ προτιμώ το μπουκάλι από το στήθο. Το στήθο είναι ωραίο, αλλά πρέπει να ξέρει να το ψήσει. Αν σου φύγει λίγο παραπάνω στο μαγείρεμα. Ναι, το χάσε. Λοιπόν, βοηθέλα, παρακαλώ. Παρακαλώ. Που έχει πάρει και το ύφο και σηκώσει το φρύδι. Δεν ξέρω, τρομάζω σήμερα. Τι θα είναι, κύριε. Φτιάξε, ενσωμάτωσε για να λες τι είναι αυτά. Να φτιάξουμε τη σάλτσα. Να τα βάλω πρώτα το μελάκι. Ό,τι θες βάλε. Μουστάρδα. Κάτσε σου φέρω κουταλάκι και πετάλι. Όχι, μαγιονέζα. 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 Εντάξει. Δεν είναι μέσα εκεί μακριά. Το μου φέρεις μικρό. Τι θέλει. Λοιπόν. Πιτούλες, πυραγιές, τις λατρεύω, έτσι. Και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Την ανοίγω λίγο. Κακώς την άνοιξα τώρα, βασικά. Γιατί πρέπει να την ψήσω. Για να θέλω να κρατήσω. Ναι, θέλω να κρατήσω τον υδρατισμό μέσα. Οπότε. Θα γίνει πιο μαλακή, έτσι, ε. Ναι, ναι. Να την τραγανίσω απ' έξω. Και από μέσα. Και από μέσα, ναι. Τρεις πιτούλες. Βαλσάμικο, ναι. Βαλσάμικο. Βάλει και μουστάρδα. Μουστάρδα. Βάλε. Τι, μην τη βάλει όλη, βάλε. Βάλε. Φτάνει. Α, σου έχω φέρει μεγάλο κουτάλι για να τα ανακατέψει. Πυρουνάκι. Θα τα ανακατέψει πιο εύκολα. Αυτά τα τέσσερα. Δεν, ναι. Και μπορεί να θέλει και λίγο αλάτι, αναλόγως στη. Η γεύση μας είναι μουστάρδα. Είναι αυτή η κλασική κίτρινη σως που μας ρωτάνε στα ταχυφαγεία, αν τη θέλουμε. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες ψιλοπαραλλαγές από συνταγή στη συνταγή, αλλά βασικά ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτό δεν το ανακατεύω συνέχεια. Θέλω να πάρει χρώμα. Όσο πιο πολύ το ανακατεύουμε, τόσο πιο υγρά θα μας κατεβάσει. Οπότε δεν βιαζόμαστε. Και την πίτα λίγο να τραγανίσει. Άρα τι εννοείς, όσο πιο πολύ το ζαλίζουμε και το γυρνάμε, θα κατεβάσει η υγρά, άρα θα στεγνώσει το κρέας. Ναι, αυτό που κάνουμε συνέχεια, να κατεβούμε το τηγάνι μας. Εγώ το κάνω συνέχεια, αυτό για να δοκιμάσεις, αν θέλει αλάτι. Το φοβάσαι. Αν θέλει αλάτι. Α, με το δάχτυλο θέλει, δεν θέλει να το κουτάλι. Τα πανάκια τα εξαφανίσαμε. Όχι, το βλέπω, ναι, να τα πλένεις τα χέρια σου, αγόρι μου. Θέλω να μου κόψεις τις άκρες από το αγκουράκι, να μου το κόψεις λοξές, λεπτές ροδελίτσες, τα ντοματίνια στη μέση. Α, να, πάρε παράδειγμα. Και αυτό φετούλες. Πολλές πληροφορίες. Πολύ, πολύ. Τι να κάνουμε. Αλάτι τελικά δεν θέλει. Όχι, όχι, καλά είμαστε. Δεν πειράζει, είναι σαν να κάνεις προετοιμασία για τον μπαρ. Ναι. Για να δω τώρα εδώ. Μια χαρά παρεάκι είστε, λέει η Μαριάννα. Πολλά φιλιά στη Μαριάννα. Έχεις φανατικούς, δεν. Ό,τι και να γίνει. Και άδικο να έχεις, ξέρω ότι ο κόσμος θα σε υπερασπιστεί μέχρι θανάτου. Ναι. Δεν είναι μόνος, λέει. Όχι, παιδί μου, σε σένα τα λέω. Και γιατί να σου πω κάτι. Έχω παρατηρήσει ότι έχει πιο πολλές γυναίκες φαν. Λόγω μαγειρικής, γιατί. Γιατί, ρε φίλε. Μπορεί, επειδή είναι και ωραίος άντρας. Να τα, τώρα θα αρχίσουμε τα. Αρχίσαν τα σφακιανά τους αυτοί οι δύο. Τώρα ωραίος άντρας, σφακιανός και έτσι. Όλοι στα σφακιά είμαστε ωραίοι. Είναι το νερό της επαρχίας, δεν ξέρω. Ναι, αλλά άμα τρώτε ο ένας από εδώ και ο άλλος, θα φτάσω να βάλω μέσα. Έχουμε ένα γκουράκι που έκαμε, έλεος. Είναι παράξενο αυτό. Είναι και παράξενο. Λοιπόν. Όπως θέλω, Μάνο, άντε, να μου κόψεις και το κρεμμυδάκι. Ναι. Για να προχωρήσουμε, να προλάβουμε. Συγγνώμη. Τόση ώρα μας έλεγες για τον Ολυμπιακό, τώρα βιάζεσαι. Ναι, δεν μπορούν να ακούσουν τη μυρωδιά να τη μυρίσουν. Δεν πειράζει. Θα πω εγώ ότι χάρη στα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα πίνοντας, τα οποία μας έχουν σπάσει τη μύτη. Δηλαδή αυτή τη γανιά μας έχει τρελάνει σήμερα.
Η τηγανιά κοτόπουλου πίντος έχει και υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Τα τοπικά βότανα και μπαχαρικά της Ηπείρου, με τα οποία μαρινάρονται τα τρυφερά κομμάτια του κοτόπουλου, συμβάλλουν εκτός των άλλων και στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, το ενώ προσδίδουν μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Αναζητήστε τη μαριναρισμένη τηγανιά κοτόπουλου πίντος στα ψυγεία του Κρεοπόλη, στο σούπερ μάρκετ και απολαύστε ένα ισχυρό γαστρονομικό συνδυασμό υψηλής διατροφικής αξίας και νοστιμιάς. Λοιπόν, εδώ. Ωραία. Ψήνω για αυτές τις δύο. Να σε ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Τι έλεγε το πρωί στο ραδιόφωνο και τρέχανε μετά και παίρνανε σαλάτες για να φάνε χωριάτικες. Να βουτάνε, λέει, ψωμιά και τέτοια. Μα μου βγήκε τώρα η Αμερικάνα influencer να μας δείξει πώς κάνουμε την παπάρα στη χωριάτικη και τη σαλάτα. Δηλαδή. Να δείξω εγώ. Ξέρει η Αμερικάνα καλύτερα από εμάς. Πάντως ο κομωτής μου, να ξέρεις, ο Νίκος πήγε να πάρει, λέει, χωριάτικη σαλάτα. Δεν άντεξε. Ήσουν τόσο πιστική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά φιλιά στον Νίκο. Παιδί μου, ήρθε μια Αμερικάνα influencer στην Αθήνα και δοκίμασε χωριάτικη σαλάτα. Έκανε και παπάρα με το. Καταρχάς την εντυπωσίασε το γεγονός ότι τη σερβίρουν με ψωμί, ότι τη έφεραν ψωμί. Ναι. Και μετά έφτιαξε ένα βιντεάκι στο TikTok, το ανέβασε, το μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους και έδειξε πώς να κάνεις παπάρα και τι έκανε. Τροποτούσε το ψωμάκι εκεί στο λάδι και μετά έβαζε από πάνω λίγο αγκουράκι, λίγο κρεμμυδάκι, λίγη φετούλα. Ναι, τύπου σαν σαντουιτζάκι. Μα έτσι κάνουμε την παπάρα. Που άμα δεν κάνει παδάμι, δεν πατινάρει όλο το βάθο του πιάτου. Να το σπρώχνει, να το πιέζει. Αυτό, να παίρνει τα σποράκια την ντομάτα, τα ζουμιά, αυτό. Τι δεν είναι. Δηλαδή, εντάξει, τώρα κοπελιά είμαστε πρωταθλητές στην παπάρα. Εμείς δεν είναι. Άστο να το ζήσει. Ναι, αυτό. Το έκανα για τηλεοπτικούς λόγους αυτή. Λοιπόν, Μανώ, κοίτα τώρα. Ναι. Τώρα. Από αυτό το σημείο, άνοιξέ μου το. Δεν χρειάζεται να πας μέχρι μέσα. Λίγο έξω. Λίγο, δηλαδή, δεν χρειάζεται να πάει τέρμα. Ανοίγει μόνο του μετά. Μέχρι εδώ. Και απλά άνοιξέ το να φύγει. Η θερμοκρασία. Η θερμοκρασία για να φτιάξουμε το σαντουιτσάκι. Κάτσε, κάτσε λίγο. Στήστο μου. Αχ, Παναγία μου, Παναγία μου, τι άρωμα είναι αυτό. Α, μπράβο. Α, ωραία πατέντα αυτή. Να μην βάλεις σε όλες τις κυπριακές πίτες σε κρεμμύδι, γιατί ο άνθρωπος δεν τρώει κρεμμύδι. Δεν με νοιάζει, να μην φάει. Μα είσαι, να πάτε στην ταβέρνα που είσαστε, να φάτε χωρίς κρεμμύδι. Δεν είμαστε σε ταβέρνα. Έξαλλος έχει γίνει. Μανώλη, ειδικά φέτος δεν πρέπει να μιλάς. Μας έχεις ρίξει πολλές απορρίψεις. Αυτό η αλήθεια είναι. Έλα, εντάξει, να τα λέμε όλα. Τα προηγούμενα χρόνια μας έκανες πιο πολύ παρέα. Κάνε πλάκα τώρα, έτσι. Θα μας βάλει και τους δύο τρελούς. Εγώ. Ξεκίνα, βάλε λίγη ρόκα. Έλα να σου βάλω λίγη τηγανιά, μα είναι έτοιμη. Όπως βλέπεις. Αυτό ο Μανώλης θα κάνει κάτι. Βάλε λίγη ρόκα εδώ. Πρώτα ρόκα. Ρόκα. Έλα. Μα τι είναι έτοιμη η τηγανιά. Τι να μας πει. Τόσο ήθελε. Ναι. Και καλά παίρνει τώρα τα μικρά κομμάτια. Παίρνω τα μικρά, ωστόσο θα είναι έτοιμα για τα μεγάλα. Πόσο θέλει δηλαδή. Χωρίς κρεμμύδι κιόλας. Τι να. Εντάξει είναι. Αχ, Παναγιά μου. Συνεχίζω. Τώρα θα βάλεις λίγο απ' όλα. Και τελευταία τη σως. Ναι, τελευταία τη σως. Το αλατίσατε το αγκουράκι και το ντοματίνι ή δεν χρειάζεται. Θα βάλουμε. Αφού είναι η σως. Α, είναι η σως. Και δεν αλατίζουμε τα λαχανικά, μα έχουμε σως. Η σως θα τα μαρινάρει. Όλα. Α, μάλιστα. Και έχει το κοτόπουλο ήδη μαριναδα. Ωραία, ωραία, οκ. Okay. Να το κάνω για σένα, να μην βάλω κρεμμυδάκι. Όχι, κάνω το για σένα και μην βάλεις κρεμμυδάκι. Θα βάλεις τα υπόλοιπα κρεμμυδάκι. Κάνω το για σένα. Έχουμε πια να στήσουμε, έχουμε εδώ να στήσουμε. Ας να το κάνω αυτό για το να φανεί. Με τα κρεμμυδάκια του, με τα όλα να μας λέει και ο σεφ ότι δεν τέτοιο. Να το βάλω. Α, εύκολο, ε. Λίδες. Ναι. Και γρήγορο. Έχω, εγώ που θα το λατρέψουν οι μικροί και μεγάλοι εντωμεταξύ. Πολύ ωραία. Είσαι πολύ καλός. Θα κάνω την τζακνία γιατί το ναι, είσαι πολύ καλός. Πολύ δυνατός. Εγκρίνεις. Μια χαρά. Περνάει, πάσο. Πάμε το επόμενο. Έλα. Περίμενε. Δεν πειράζει, άστο. Μου έχει δει. Ναι, το πρώτο είναι. Τα υπόλοιπα θα σταθούν. Α, μπορούμε να κάνουμε το εξής, βρε. Ορίστε το κόλπο. Το μονάκι. Ένα.
Ορίστε. Σε ξέχασα σαν. Τέλεια. Ωραία, αφού εσείς σε ψήνετε, εσείς γεμίζετε να πάω να δώσω κάρτα. Να δώσεις. Ε? Να δώσεις. Και να συνεχίσουμε να στείλουμε πιάτο. Για πάμε, ρε παιδιά, να δούμε πώς θα φτιάξουμε τη Γιαννιά Κατόπουλο σε κυπριακή πίτα. Που θα σας λύσει τα χέρια γιατί θα γίνει πάρα πολύ εύκολα. Θα είναι πεντανόστιμη και θα τη λατρέψουν μικρή και μεγάλη, ξαναλέμε. Θέλουμε 4 κυπριακές πίτες, 1 κιλό μαριναρισμένη τηγανιά κοτόπουλο πίντος, την οποία θα αναζητήσετε στα ακριοπολία των σούπερ μάρκετ, 1 αγγούρι, 10 ντοματίνια, 1 μέτριο ξερό κρεμμύδι και ρόκα μπέιμπι. Για τη σόσα μουστάρδα στέλνουμε 150 γραμμάρια μαγιονέζα, 5 κουταλιές της σούπας μουστάρδα, 1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμόνι, 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι και 1 κουταλιά της σούπας βαλσάμικο ξύδι. Και βέβαια αλάτι και πιπέρι. Τόσο απλά. Τόσο απλά, πραγματικά, τόσο απλά. Και τόσο γρήγορα. Επίσης, ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις τι κάνουμε, παίρνουμε παραπάνω τηγανιά μαριναρισμένη, φτιάχνουμε τις πιτούλες μας και βάζουμε και σε ένα πιάτο σκέτη την τηγανιά. Κάποιος να συμπληρώσει, κάποιος να τσιμπήσει έτσι μόνο. Σου είπα, τώρα που έχουμε και μπάλα μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είτε να το φτιάζεις μπάλα, μόνος σου, θέλουμε. Είτε να το φας σκέτο με μπυρίτσα, χωρίς πίτα, χωρίς τίποτα, μόνο πιρουνάκι, κεράκι. Αυτό είναι για σένα. Το τσάκ, παραλίγο. Είσαι φανταστικός. Θες πολυσός. Εντάξει, εντάξει, καλά είναι. Για αρχή. Θα το στήσεις εκεί. Τσακπινιά. Α, τι θες, ό,τι θες. Βάζω στο πιάτο να το κόψω κατευθείαν. Δεν το φάω κι όλο. Ποιο θα φας αυτό. Ποιο θες. Όχι, ένα, εσένα, εμένα. Εμένα, ό,τι θες. Καλά. Πω, πω, τι ωραία πράγματα μας έχεις φτιάξει, Μανώλη, σήμερα. Δεν θέλω άλλο. Να ορίστε. Εγώ θα φάω και το άλλο μισό τσιγγός. Σου φάω λίγο κρεμμύδι. Εμένα, όχι. Πιατάκια να σας δώσω, να βάλετε τα... Ναι. Τι ωραία. Τι ωραία που περνάμε σε αυτή την εκπομπή. Πόσο θα μου λείψουν αυτές οι Τρίτες και αυτές οι Πέμπτες που τρώγαμε δίχως αύριο. Δεύτερο το καλοκαίρι τι θα κάνουμε, θα μαγειρεύουμε στο σπίτι. Δεν μπορεί. Όπω, δεν μπορώ. Θα βγαίνουμε έξω να τρώμε, ρε παιδιά. Αχ, τέλειο κι αυτό. Κάποιοι. Θα άρχισε. Όχι, εγώ κάλεσα, δεν πω πουθενά. Μα μόλις σε κάλεσα. Δηλαδή, συγγνώμη, την Τρίτη που έχουμε κλείσιμο, δεν θα κάτσεις δίπλα μου. Να τα... τι να τα. Ερώτηση κάνω. Καλή μας όρεξη. Καλή όρεξη. Παιδιά, έφαγα πρώτα ένα κοτοπουλάκι μόνο του για να δω πώς είναι στη γεύση. Είναι φανταστική η τηγανιά. Είναι φανταστική. Άφησα εδώ για να δοκιμάσω, άμα θες. Εγώ έφαγα και μέσα. Ναι. Πολύ καλό. Όταν τρώω και μου δίνεται πλάνο από την κάμερα 3, δεν ξέρω αν είναι το σωστό μου προφίλ αυτό. Στο μάσημα, γιατί είναι άλλο το... Αχ, στάζει. Πολύ δυνατό. Ε, και γρήγορο. Νόσο μου. Μπράβο, ρε Μάνο. Μα τι θέλω να φέρεις τώρα, θα με αφούς να φάω. Ζωζεύ, πάρ' του τα δάχτυλα από τα κουμπιά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Φώτη, είναι αστείο αυτό που κάνεις. Είμαι πασαντημένη, δεν έχω κάτι. Μάλλον ζηλεύει ο Φώτης. Φταίει ο Φώτης, φταίει ο Ζωζεύ, φταίνε όλοι. Φταίνε όλοι, αυτή τη στιγμή μου φταίνε όλοι. Αφήστε με να φάω, ρε παιδιά, μόνη μου, ήσυχα. Μόνη σου να φύγουμε εμείς. Όχι, για μένα μου δίνει πλάνα. Δεν τον ισχύσω τώρα, εδώ. Φανταστικό, είναι φανταστικό. Παχαλήθηκα. Θες πανάκι να σκουπιστείς. Σου λείψε το πανάκι σου. Ξέρεις. Όπω είναι τέλειο. Είσαι από τη χερή που είναι τελευταία εκπομπή. Ο Πασάλβα επίλεψε όλα, λοιπόν, όλες τις άκρες με ντομάτα, με σώσμα. Είναι τελευταία και του Μανώλη, τελευταία και εμένα, Θέλω να μου πείτε πώς αισθάνεστε που ακόμα ένα 9 μήνο έφυγε έτσι, νεράκι, κύλησε. Με το ζόρι τρώγω. Σε κουράσαμε, την αλήθεια. Πληθυντικό. Ναι, ωραία, εγώ σε κούρασα. Όχι. Και τα παιδιά από μέσα. Τα παιδιά γύρω-γύρω εδώ, κάμερες, κοντρόλ, αυτά σε κουράσανε. Όχι. Μαρία. Εγώ σε. Η Μαρία, εντάξει. Εγώ. Ο σου σεφ σε κούρασε. Σου σεφ.
Α, τίποτα. Το έχασα το. Τον τίτλο μου πάει ο τίτλος. Ναι, 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 ναι. Κάπου είδες. Για το Μανώ. Κάνει σκυλιά το πρόγραμμα. Κούσα αυτή τη σκυλιά. Τι να πω για το Μανώ. Τα καλύτερα. Έτσι. Μα τι έχεις να πει, έχεις να... Αχ, κι εγώ, Μάνο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι φανταστικός συνεργάτης. Πρόσεχε, είναι λερωμένη. Ωραία. Του χρόνου θα τα πούμε. Yeah. Αχ, μη μου αρχίσεις τώρα, θέλω να το σκεφτώ, δώσ' μου λίγο χρόνο και τέτοια, γιατί δεν μπορώ. Πες στον κόσμο ότι θα είσαι και του χρόνου εδώ. Ναι, θα είμαστε. Ωραία. Την Τρίτη ραντεβού στο Σαπέλ. Ο Μάνος έχει πει ότι έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του, δεν το συζητώ καθόλου. Τι είναι? Α, και του χρόνου λέει ο σκηνοθέτης μας να φορέσει και κάτι λέει πιο χρωματιστό, κάτι πιο έντονο. Εύχομαι. Θα του τυπώσω εγώ μπλουζάκια. Με το λόγο της εκπομπής σε όλους τους χρωματισμούς. Σας ευχαριστώ και τους δύο από καρδιάς. Θα τα πούμε και την Τρίτη στο closing. Είστε πραγματικά πολύτιμοι συνεργάτες. Είστε και πάρα πολύ αγαπητοί στο κοινό. Πάρα πολύ αγαπητοί. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Και χωρίς καμία υπερβολή θέλω να πω ότι, και θα το πω και στους άλλους συνεργάτες, ότι χωρίς εσάς αυτή η εκπομπή δεν θα είχε καμία επιτυχία, δεν θα είχε κανένα μέλλον, δεν θα είχε καμία ιστορία να λέμε αύριο μεθαύριο στα εγγόνια μας. Δεν θα γινόταν καμία κουβέντα γύρω από το όνομά μας στον έξω κόσμο. Στα εγγόνια μας, αλήθεια. Ναι, στα εγγόνια μας. Αν θα βγω εγγόνια, εννοείς. Όχι, αλλά το... Μήπως πήγε λίγο... Όχι, Μανώλη, εγώ τι θα δείγουμε στα εγγόνια μου. Καλά, δεν, ναι, δεν είσαι μακριά εσύ, αλλά εμείς οι υπόλοιποι δεν έχουμε. Πάμε σε διαφημίσεις και ραντεβού την Τρίτη. Πάω σε διαφημίσεις. Άντε, σταμάτα.